Ευχαριστώ και σένα. Μέλι, φρούτα, λαχανικά, γλυκά και δέσματα είναι μερικά μόνο από όσα εκτίθενται στους πάγκους της έκθεσης τοπικών προϊόντων που διοργανώνει το τοπικό σύμφωνο ποιότητας στην Κομοτηνή. Το κέντρο της πόλης έχει μετατραπεί σε μια υπαίθρια αγορά, όπου οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να δουν την ποικιλία και να γευτούν τα προϊόντα που φτιάχνουν η παραγωγή της περιοχής σε μια προσπάθεια που στόχο έχει να τα αναδείξει πανελλαδικά. Μοσχοβόλησε το κέντρο της πόλης της Κομοτηνής, το οποίο και μετατράπηκε σε μια υπαίθρια έκθεση των τοπικών προϊόντων της ευρύτερης περιοχής, στο πλαίσιο της δράσης που πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το τοπικό σύμφωνο ποιότητας. Πιστεύω ότι φέτος προσπαθήσαμε και δίνουμε κάτι ακόμα καλύτερο που για πρώτη φορά γίνεται στα δεδομένα του νομού. Το τοπικό σύμφωνο ποιότητας με όλες τις δυνάμεις, με όλους τα μέλη παρουσιάζει τα προϊόντα αλλά και τις υπηρεσίες σε όλο τον νομό αλλά και σε όσους ξένους τύχει να περάσουν σήμερα από την Κομοτηνή. Μπορούν να δοκιμάσουν όλες τις γεύσεις των προϊόντων μας, να ρωτήσουν τιμές, να μάθουν πού μπορούν να βρουν τα προϊόντα μας και ακόμα να μας ζητήσουν και άλλα προϊόντα τα οποία εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σε παραγωγή αλλά θα μπορούμε να τα παράγουμε κατόπιν ζήτησης από διάφορους πελάτες που θα προκύψουν. Πάγκοι στήθηκαν απ' άκρη σ' άκρη ώστε να αραδιαστούν προϊόντα αλλά και υπηρεσίες. Φρούτα, λαχανικά, γλυκά και τρόφιμα, όλα φτιαγμένα από ντόπιους παραγωγούς με αγάπη, μεράκι και προσοχή. Φέτος είναι η δεύτερη φορά που γιορτάζουν τα τοπικά προϊόντα στην Κομοτηνή και σαν πρωτοβουλία όλης αυτής της υπόθεσης είναι το τοπικό σύμφωνο ποιότητας της Ροδόπης. Εδώ ήρθαμε σήμερα να εκθέσουμε σαν παραγωγή και σαν διάφορες επιχειρήσεις τα προϊόντα μας. Είναι δύο μέρες θα κρατήσει η έκθεση παρουσίαση των προϊόντων που πιστεύουμε να έλξουμε τον τοπικό κόσμο της Κομοτηνής για να δουν τα τοπικά προϊόντα που παράγουμε και φτιάχνουμε εδώ πέρα για να συνηθίσει ο ντόπιος Κομοτηναίος για να τρώει μόνο ντόπια προϊόντα. Φτιάχνουμε γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, πετινέζι, σάλτσες και αργότερα βλέπουμε τι άλλο μπορώ να κάνω. Πώς πήρατε αυτή την απόφαση να ξεκινήσετε την προσπάθεια επιστροφής στα παραδοσιακά γεύματα? Λόγω του ότι δούλευα παλιότερα σε τέτοια προϊόντα και δεν είχα μεγάλη δυνατότητα τέλος πάντων για να κάνω βιομηχανία, έκανα ένα μικρό εργαστήριο που φτιάχνω αυτά τα παραδοσιακά. Τα τοπικά προϊόντα και γενικά η παραγωγή που παράγεται σε ένα τόπο κατά ένα μεγάλο ποσοστό, 70% περίπου γράφουν, λέει η βιβλιογραφία, ότι καταναλώνεται στην τοπική αγορά. Έχετε σκοπό να κάνετε κάτι άλλο? Πιστεύω επέκταση σε κάποια άλλα φρούτα, αν όλα πάνε καλά. Και από εκεί και ύστερα μεγαλύτερη καθετοποίηση. Εκτός από τα ψυγεία να κάνουμε και κάτι άλλο. Όπως? Όπως συσκευασία, μέχρι και σε μεταποίηση, πιθανόν μετά από αρκετά χρόνια όμως. Στην αρχή κάναμε ένα χοιρινό με κυδόνια και δαμάσκηνα και χρησιμοποιήσαμε πετιμέζι. Επίσης μετά κάναμε γιουφκάδες με σάλτσα από καβουρμά. Αυτά φύγανε αγαπημένα. Τα πρώτα στα αέρα θα έγινε. Κάναμε τοπικά μύδια. Με τυρί, με πιπεριές, χρησιμοποίησαμε τα προϊόντα που έχει το τοπικό σύμφωνο ποιότητας και κάναμε κάποιες γεύσεις. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα αυτά είναι? Αυτά είναι μπουρέκια με τυρί και με παραδοσιακό φύλλο αυτό και χρησιμοποιούμε και μέλι από πάνω και καλή μας όρεξη. Με πολλή όρεξη, παιδιά της 5ης και της 6ης Δημοτικού του 4ου Σχολείου Κομοτηνής επισκέφτηκαν την έκθεση και πλάι στους περαστικούς γνώρισαν και γεύτηκαν τα τοπικά προϊόντα. Εμείς στο σχολείο αυτό που είχαμε ως αρχή εδώ και χρόνια και συνεχίζουμε και τώρα είναι να μην κάνουμε ένα στήρο μάθημα, αλλά να φέρουμε τα παιδιά σε επαφή με την τοπική κοινωνία πρώτα απ' όλα και συνέχεια να κάνουμε το μάθημά μας μέσα στην τάξη όπως όλοι ξέρετε. Τα παιδιά χαίρονται ιδιαίτερα μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις. Ήδη το σχολείο μας προγραμματίζει μια σειρά από εκδηλώσεις τόσο σε επαφή άμεση με τοπικούς φορείς, όσο και με τα κέντρα και τις υπηρεσίες του ευρύτερου Υπουργείου Παιδείας. Νομίζω ότι τα παιδιά έχουν μάθει πάρα πολλά μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις. Να καταλάβουν ότι η τοπική κοινωνική πραγματικότητα και η ευρύτερη πραγματικότητα είναι κάτι διαφορετικό πολλές φορές από αυτά που μαθαίνουμε μόνο. Το σχολείο δεν είναι μόνο αριθμοί και γραμματική και ορθογραφία, αλλά να καταλάβουν τα παιδιά πώς είναι ο πραγματικός κόσμος έξω. Και εμείς αυτό θέλουμε. Και κυρίως να προβάλλουμε όσο μπορούμε και εμείς μέσα από τα παιδιά και την περιοχή μας και τον κόπο που κάνει η παραγωγή σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.